Έναν αιώνα ζωής που θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε βιβλιογραφία έκλεισε σήμερα η κυρία Κατερίνα Λεπτίδου. Η υγιέστατη γιαγιά με τα 5 εγγόνια και τα 4 δισέγγωνα γιόρτασε σήμερα στα Χανιά τα γενέθλιά της σε ένα πάρτι έκπληξη που διοργάνωσαν τα παιδιά της. Το σπίτι πλημμύρισε με χαμόγελα, όμορφες ευχές και εκατοντάδες αγκαλιές στην όμορφη γιορτή που ετοίμασε η οικογένεια της αιωνόβιας γιαγιάς Κατερίνας. Έχω 2 παιδιά, 4 εγγόνια και 5 δισέγγωνα. Να σας ζήσουνε. Ευχαριστώ πολύ. Και σ' άλλα να αξιωθείτε με καλό, εγγόνια και δισέγγωνα. Και στα παιδιά μου το εύχομαι να το φτάξουν. Όταν μου δινόταν ευκαιρία να γλεντήσω, γλεντούσα, χόρευα, τραγουδούσα, πήγαινα σε εκδρομές. Είχα ζήσει μια ήρεμη ζωή, ήσυχη, η αλήθεια είναι αυτή. Είχα ένα καλό άνθρωπο, με πρόσεσε και όλα παίρνει σημασία. Τι τρώγατε, γιατί λένε πολλοί ότι αν προσέχεις τι τρως και ότι εδώ στην Κρήτη έχουμε χόρτα, έχουμε διάφορα χόρτα. Εγώ έτρωγα, τα πάντα έτρωγα, τα πάντα. Τα πάντα έτρωγα, χόρτα, όλα, ό,τι να ήταν. Αλλά με μέτρο. Με μέτρο, ναι, καλά, πάντα με μέτρο. Παρά τον ένα αιώνα ζωής που κουβαλά στις πλάτες της, έχει διάβια και αφήνει τη δική της παρακαταθήκη στα αγαπημένα της πρόσωπα. Παιδιά μου και τα εγγόνια μου θέλουν να είναι αγαπημένα όπως είμαστε κι εμείς, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο και να είναι πάντα ευτυχισμένα. Και τον αφήνω την ευχή μου να την έχουν πάντα σύντροφος τον. Και όπως έζησα κι εγώ καλά να ζήσουν κι αυτά. Και να μην συνορίζεται για το μικρό πράγματα να τα ρίχνουν έξω. Όπως μας εξηγεί, το άγχος δεν είχε ποτέ θέση στη ζωή της και αυτό αποδείχτηκε το μυστικό της μακροζωίας της. Να τα αντιμετωπίζετε όλα με ηρεμία. Ήρθε κάτι, θα περάσει. Θα περάσει. Μην θα το κάνω. Μην δεν το κάναμε αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το έκανα. Όλη της τη ζωή την αφιέρωσε στα παιδιά της. Παντρεύτηκε σε σχετικά μεγάλη ηλικία και εξηγεί στον τηλεοπτικό φακό ότι ήταν αρκετά δύσπιστη νεαρά και ιδιαιτέρως επιλεκτική όταν επρόκειτο για το αντίθετο φύλο. Μη ήθελε τώρα αυτό και εγώ δεν τον ήθελα. Ήθελα από χωριό. Εγώ ήθελα πολιτεία, δεν ήθελα χωριό. Και μου λέει: ψηλά τη χτίζει τη φωλιά και θα σου γύρω κλόνο. Και θα σου φύγουν τα πουλιά και θα σου μείνω πόνο. Μα γυρίζω κι εγώ και ξέρει, του λέω: ψηλά τη χτίζω τη φωλιά, γιατί καταλαβαίνω πως έχω και τη δύναμη και πιο ψηλά να βγαίνω. Εάν σου πω ότι παιχτήκανε 50 μπαλωτές. Εμείς δεν έχουμε παρά να της ευχηθούμε να γιορτάζει για ακόμα πολλές δεκαετίες τα γενέθλιά της.